καλημέρα σας. Η επόμενη μέρα. Πραγματικότητες, μύθοι και προπαγάνδες. Η Βουλή το Σαββάτο δεν ψήφισε κανένα νόμο για εκποίησης. Η δυνατότητα σε ένα τραπεζικό ίδρυμα να εκποιεί περιουσία που είναι ως εγγύηση για δάνειο δανειολήπτη παρέχεται μέσα από τον νόμο περί εκποίησεων. Νόμο περί εκποίησεων είχαμε από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και από την ύπαρξη χρηματοπιστωτικού συστήματος, που δικαιούνται οι τράπεζες να εκποιούν ακόμα και την πρώτη κατοικία, την μικρή ιδιοκατοίκηση, ακόμα και ένα μικρό διαμέρισμα των 60 ή των 80 τετραγωνικών μέτρων. Εξυγχρονίστηκε αυτή η νομοθεσία περί εκποίησεων τις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2014, που αντί η διαδικασία να γίνεται διαμέσου του χτηματιλογίου, να γίνεται με την χρήση από τις τράπεζες ιδιωτικών συμβούλων ή διαδικασιών. Αυτό τον εξυγχρονισμό του νόμου για να μπορούν οι τράπεζες χωρίς τις καθυστερήσεις του χτηματολογίου που έπαιρνε 15-20 χρόνια να μπορούν εκεί που δεν είναι βιώσιμοι οι δανειολήπτες να προχωρούν για εκποιήσεις, τον ψήφισε το κόμμα της αριστεράς. Το ΑΚΕΛ ψήφισε τον Σεπτέμβρη τον νόμο που επιταχύνει τις διαδικασίες για εκποιήσεις εκ μέρους του χρηματοπιστωτικού τομέα. Και για να είμαι δίκαιος και σωστός, η ΕΔΕΚ τότε δεν ψήφισε αυτό το νόμο. Αυτό που ψηφίσαμε το Σαββάτο είναι το δίχτυ προστασίας των ευάλωτων ομάδων δανειοληπτών. Αυτό το δίχτυ προστασίας που δεν υπήρχε εδώ και δεκαετίες. Και μέσα από αυτό το πλαίσιο αφαιρεγγιότητος προστατεύονται οι αδύναμοι δανειολήπτες, που αν πρόκειται για την πρώτη κατοικία μιλούμε για 300-350 χιλιάδες ευρώ, που οι βιώσιμοι δανειολήπτες, εάν δεν συμφωνήσουν με την τράπεζα ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που να μπορούν να πληρώνουν τις δόσεις τους με βάση τα σημερινά τους εισοδήματα, έχουν την προστασία πέραν του συμβούλου αφαιρεγγιότητος να προσφύγουν και στο δικαστήριο για να επιβάλλει το δικαστήριο στην τράπεζα να δεχτεί μια βιώσιμη αναδιάρθρωση. Πέραν αυτού, χιλιάδες συμπολίτες μας θα έχουν την δυνατότητα, αν κριθούν μη βιώσιμοι, να υπάρξουν διαγραφές δανείων τους που να είναι κάτω από 25.000 ευρώ. Αυτό το πλαίσιο αφαιρεγγιότητος που ψηφίσαμε είναι πλαίσιο για τον φτωχό άνθρωπο, για τον απλό άνθρωπο. Δεν σημαίνει και να μην εκλειφθεί
ότι με την ψήφιση αυτού του πλαισίου αφαιρεγγιότητας ψηφίσαμε ένα νόμο που δεν θα πληρώνει κανένα τα χρέη του. Τον αντίον. Έχουμε υποχρέωση να είμαστε σωστοί στην αποπληρωμή των χρεών μέσα από ένα διακανονισμό με τις τράπεζές μας. Και το πλαίσιο αφαιρεγγιότητος είναι που δίδει για πρώτη φορά όπλα προστασίες στον φτωχό κόσμο, στον απλό άνθρωπο. Με την συμβολή του Δίκο και της ΕΔΕΚ πέρασε μια πάρα πολύ ουσιαστική τροπολογία. Ίσως η πιο κοινωνικά δίκαιη νομοθεσία που πέρασε ποτέ το κοινοβούλιο της χώρας. Και τι λέει? Εάν ένα δάνειο στην αρχή, εάν η αρχική σύμβαση ενός δανείου δεν ξεπερνούσε το ποσό των 250.000 ευρώ με υποθήκη την πρώτη κατοικία ή για την επαγγελματική στέγη, και αν ο δανειολήπτης είναι μη βιώσιμος, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη οι εγγύητες, εάν η καθαρή περιουσιακή τους κατάσταση σήμερα είναι κάτω από 750.000 ευρώ εξαιρουμένης της πρώτης τους κατοικίας, όση αξία και να έχει η πρώτη τους κατοικία. Δεκάδες χιλιάδες εγγυητές δεν θα έχουν τον κίνδυνο να πληρώσουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ απλά γιατί εγγυήθηκαν ένα συγγενή τους, ένα φίλο τους, ένα γνωστό τους να αποκτήσει ή την επαγγελματική στέγη ή το σπίτι του και σήμερα δεν είναι βιώσιμος. Αυτά τα νομοσχέδια καταψήφισαν οι του ΑΚΕΛ. Αυτά τα νομοσχέδια που δεν είναι η απόλυτη προστασία των ευάλωτων ομάδων, αλλά είναι μια σημαντική προστασία, τη ελλείψη οποιασδήποτε προστασίας που υπήρχε εδώ και δεκαετίες. Και να επαναλάβω, ψήφισαν τις εκποιήσεις για να μπορούν οι τράπεζες να πουλούν ακίνητα συμπεριλαμβανομένων και άλλων. Να επαναλάβω, το ΑΚΕΛ ψήφισε την νομοθεσία για εκποιήσεις για να μπορούν οι τράπεζες να πουλούν τα ακίνητα και δεν ψήφισαν το πλαίσιο αφαιρεγγιότητος που προστατεύει τη φτωχολογιά από το να διατηρήσει το διαμέρισμα και το σπίτι, αλλά και να απαλλάξει εγγυητές, όχι τους εκατομμυριούχους, τους απλούς ανθρώπους, εάν ο δανειολήπτης δεν είναι βιώσιμος, να μην έχουν οποιαδήποτε επιβάρυνση. Αυτά με λίγα λόγια. Στο συγκεκριμένο σχέδιο, κύριε Αδερό, υπάρχει μια διαβούλευση με την τρόικα ότι θα κράσει, ότι γίνεται αποτεκτό. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Στάλιναν και κάποια μηνύματα.
σε ρεπορτάζ ότι συνεννοήθηκα με την Τρόικα και ότι η Τρόικα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Δεν είμαι ο ενδολοδόχος της Τρόικας στην Κύπρο. Και να ξέρετε, θα το επαναλάβω. Ήμουν και παραμένω αντιτροϊκανός. Γιατί για χρόνια, εδώ και 7 χρόνια, επέμενα για την αναγκαιότητα να παίρναμε σκληρά μέτρα για να αποφεύγαμε τα χειρότερα, για να μην ερχόταν η Τρόικα. Δεν μίλησα με την Τρόικα. Θεωρώ όμως πως οι αλλαγές που έγιναν με τις τροπολογίες της ΕΔΕΚ και του ΔΥΚΟ κινούνται προς μία κατεύθυνση που συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και δείχνουν το κοινωνικό πρόσωπο που πρέπει να έχει μία πολιτεία. Βεβαίως και η Τρόικα έχει το δικαίωμα να απορρίψει. Του στέλνουμε ένα μήνυμα. Ακρότητες, έτσι θελημοί και γυνάτια μπορούν να οδηγήσουν μία χώρα που έκανε πολλές θυσίες σε πισωγύρισμα. Εμείς πράξαμε το καθήκον μας να κρατήσουμε την χώρα. Παραλαμβάνω, εμείς πράξαμε το καθήκον μας να κρατήσουμε τη χώρα σε πορεία σταθεροποίησης, να βγει η χώρα αξιόπιστα στις αγορές. Αν κάποιοι θέλουν το πίσω γύρισμα, θα αναλάβουν και τις ευθύνες. Απλώς μια διευκρίνηση, επειδή στη Βουλή ήταν και λειτουργή του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι εκείνοι τουλάχιστον είχαν ή θα έπρεπε να είχαν τέλος πάντων κάποια επικοινωνία με τους τεχνοκράτες της Τρόικα, μέσα από τις δικές σας τις συζητήσεις με τους δικούς μας τους τεχνοκράτες. Έδειξαν οι δικοί μας να αντιδρούν. Θα σας πω. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος εκτροχιασμού μιας προσπάθειας για οικονομική εξυγίανση είναι η δημιουργία κοινωνικής αναστάτωσης. Εμείς με τη στήριξη των τροπολογιών της ΕΔΕΚ και του ΔΥΚΟ ως αποτέλεσμα είναι και μιας διακοινοβουλευτικής διαβούλευσης. Θεωρούμε ότι ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Και αυτό πρέπει να το έχει σοβαρά υπόψη της η Τρόικα ή οποιαδήποτε Τρόικα. Δεν θέλω να εκφράσω εκτίμηση ποια θα είναι η θέση της Τρόικας. Μπορώ με τα βεβαιότητες να πω τα ακόλουθα. Αν η αξιολόγηση της Τρόικας θα είναι θετική, και θεωρώ ότι πρέπει να είναι θετική αν θέλουν να είναι αντικειμενική, θα δώσει την ευκαιρία με βάση τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα της χώρας να τύχει τους επόμενες εβδομάδες ή μήνες και σημαντική αναβάθμιση της αξιολόγησης της Κύπρου από τους οίκους αξιολόγησης. Η χώρα θα μπει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με θετικότατο αντίκτυπο στην περαιτέρω αποκλιμάκωση των σπρέτ των κυπριακών ομολόγων. Η Κυπριακή Κυβέρνηση δια του Υπουργείου Οικονομικών και με τον Υπουργό Οικονομικών, που θέλω ακόμα μια φορά να τονίσουμε
την υποστήριξη και την στήριξή μας, αλλά και το ότι κάνει εξαίρετη κατά την δική μας άποψη δουλειά, θα μπορεί να βγει η χώρα στις αγορές. Και θα βγούμε στις αγορές. Θα επαναλάβω αυτά που είπα το Σαββάτο. Όταν η χώρα ήταν ακόμα και σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης, τα περισσότερα treasury bills, ο δανεισμός του εσωτερικού μας, το χαμηλότερο επιτόκιο είναι 5,15%. Να το ξαναπώ. Πριν η χώρα μπει στις περιπέτειες, τα treasury bills, ο δανεισμός από το εσωτερικό, το χαμηλότερο ποσοστό ήταν 5,15%. Ξέρετε, δεν διακινδύνευσα και δεν θα διακινδυνεύσω ποτέ την αξιοπιστία μου. Θα σας κάνω πρόβλεψη. Θα δανειστούμε σημαντικά πιο κάτω. Γύρω στο 4,5 ίσως και πιο κάτω της 100. Και αυτό σημαίνει εξοικονόμηση κάθε χρόνο δεκάδων εκατομμυρίων. Δεν λύθηκαν τα προβλήματα στην πραγματική οικονομία. Αλλά θεωρώ ως πολύ σημαντικό αυτά που θα επακολουθήσουν και μαζί με την κυβέρνηση θα εργαστούμε και θα σας πω ένα πρώτο βήμα πέραν των ενεργειών για την οικονομική ανάπτυξη. Μειώνομαι ως πολίτης να διαβάζω και να βλέπω συμπατριώτες μου να μπαίνουν στη φυλακή γιατί χρωστούν 500 ευρώ ή δώσει 50 ευρώ τον μήνα. Και είναι και μήνυμα προς την δική μου κυβέρνηση και αυτοκριτική για μένα και το κόμμα μου που είναι κυβερνών. Αυτά πρέπει να τα δούμε και θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες. Θα περιμένουμε το δεύτερο γύρο.